Κύριε Αρβανίτη, είστε στον δρόμο για Θεσσαλονίκη, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι. Είμαι στον δρόμο για Θεσσαλονίκη. Πάντα χαιρόμαι να ακούω την παλιά σκυλιού. Τι τραγουδάρα, τι παλιωροκού είστε εσείς, αλλά εντάξει, έχει να κάνει και με τις τελευταίες συνήθειες των Ελλήνων, τα τελευταία χρόνια που μας έφεραν εδώ. Όλα αυτά, το εύκολο δηλαδή, το γρήγορο. Κοιτάξτε, το κομμάτι σκυλάδικο δεν θα υπάρχει πάντα. Γιατί είναι μια έκφραση και αυτή των ανθρώπων και εκφράζει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Τώρα, επειδή εμένα μου έχουν πει κόσμος και κοσμάκης ότι είμαι υπερβολική, να αποκαλώ τον εαυτό μου έτσι. Δεν θα διαφωνήσω ή και θα διαφωνήσω. Έχει να κάνει με την οπτική που βλέπω. Καλά, όχι. Με τίποτε δεν είστε εσείς παλιοσκυλού. Παλιορωκού είστε μεταξύ μας τώρα, έτσι. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι είναι μια κατάθεση ψυχής σε στιγμές έμπνευσης που γεννήθηκαν αυτοί οι στίχοι. Και λίγο Ελλάδα μου θυμίζει. Δεν ξέρω. Εσείς τους γράψατε τους στίχους. Είναι αυτοβιογραφικό εντός αγωγικών. Και εκτός. Και εκτός, έτσι. Ναι. Εκφράζεται πολλούς. Ένα κομμάτι και δικό μου, θα έλεγα. Είναι όντως. Εκτός εκεί από τον αριστερό μπαμπά. Εκεί εκτός από τον αριστερό μπαμπά. Εκεί κολλήσαμε λίγο. Ναι, δεν έχει σημασία. Είναι μια στιγμή δική μου, οικογενειακή. Ο μπαμπάς ήταν αυστηρός, με μουστάκι. Ναι. Και ο Μηχανόβιος και τα όνειρα που κάνουμε. Ναι, όλα αυτά και τα ειδική περιστερώνα στην ταράτσα μας. Ναι, ήταν μια πολύ καλή στιγμή μου, θαρώ. Ελλάδα, ανταποκρίθηκε Ελλάδα. Ο Ανδρέας ο Κατσιγιάννης, γιατί διάβασε τους στίχους και συγκινήθηκε. Και έτσι έγραψε ένα κομμάτι για μένα, γιατί ο Ανδρέας συνηθίζει να κάνει ολόκληρα άλμπουμ. Ο δημιουργός του Εστουδιαντίνα, να το πούμε και αυτό, ναι. Ναι, ο μαέστρος της Εστουδιαντίνα, της πολιωτικής μπάντας με τα μικρασιατικά τραγούδια. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ όμορφη στιγμή στο δίσκο. Είμαι περήφανη. Έχω 14 τραγούδια, 12 καινούργια και 2 διασκευές. Η μία διασκευή είναι από γαλλικό τραγούδι σε στίχους και ερμηνεία Μιλέν Φαρμέρ, το Fuck Them All. Πολύ καλή στιγμή και αυτή μέσα στο δίσκο μου. Έχω κάνει τους ελληνικούς στίχους. Αυτή θυμίζει λίγο Βουλή και το Άσε το Διάλογο. Αυτό θυμίζει λίγο Βουλή που λέτε ο στίχος, έτσι, ναι. Ο τίτλος, ναι. Ναι, είναι μια πολύ όμορφη στιγμή και αυτή. Και η άλλη διασκευή είναι ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, που λάτρευα από μικρή, το Έρημα Κορμιά, που το ξέρουμε από τη φωνή της Μελίνας. Εμείς το έχουμε πειράξει λίγο, γιατί αυτό είναι και το νόημα της διασκευής. Το έχουμε κάνει λίγο πιο heavy, πιο ηλεκτρικό. Ξέρετε, είναι όμορφο, είναι όμορφο. Ωραία. 12 ολοκένουργια τραγούδια. Έχω και μια συνεργασία με τη Ζωή την Τηγανούργια, την τρομερή ακορδεωνίστρια, αυτή τη γυναικάρα την απίστευτη, που θα κάνουμε και παρέα μια εμφάνιση στη φοβερή μουσική σκηνή Σταυρός του Νότου στην Αθήνα. Και το Σάββατο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και το Σάββατο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη στη Θέα, δεν φωνάζω για να μην ακούνε στη Θέα. Οι συνεπιβάτες. Ναι, στη Θέα, στην Περαία είναι η Θέα. Πήγα, ήταν πολύ ωραία. Έπαιζα τα μωρά στη φωτιά πριν από λίγες εβδομάδες. Και θα παίξω και εγώ το Σάββατο. Και είμαι πολύ χαρούμενη που ανεβαίνω ξανά στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη πόλη. Με συγκίνησε πολύ αυτό. Καλά, έρχοσασταν πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως. Με συγκίνησε αυτό που είπατε, σε αυτούς τους καιρούς των απανατών σοκ από παντού, η μουσική, εγώ θα έλεγα και το ραδιόφωνο, γίνεται σύντροφος περισσότερο από ποτέ, όπως και τρόπος να παίρνεις το θάρρος, να συνεχίζεις να ονειρεύεσαι. Θέλει θάρρος να ονειρεύεσαι. Ναι, στις μέρες μας απόλυτα, απόλυτα. Και να πω, καλή αφορμή που μου δίνετε, ο δίσκος λέγεται Αλαβαρντάχαλα, τραγούδια των καιρών. Αλαβαρντάχαλα για μένα είναι το κοριτσάκι που έχω μέσα μου και ο κάθε ένας μας έχει μια παιδική ψυχή που κουβαλάει και είναι καλό να την ενθαρρύνουμε όσο και να μεγαλώνουμε και να γερνάμε και να μας βάζουν οι κοινωνίες και η οικογένεια πολλές φορές να ζούμε μέσα σε στερεότυπα, να μπορούμε εμείς να κάνουμε ένα refresh. Ναι. Ανανέωση και να αφήνουμε πάντα αυτό το παιδικό, αυτή την παιδική ψυχή να ονειρεύεται και να εκφράζεται. Μην ξεχάσουμε, μην ξεχάσουμε να ζήσουμε δηλαδή μέσα σε όλα αυτά. Να μην το ξεχάσουμε ότι πρέπει να ζήσουμε κιόλας, να ονειρευόμαστε δηλαδή και να υπάρχουμε. Ναι. Και επειδή είναι πολύ δύσκολο να καταναλώνουμε, μπορούμε να διασκεδάσουμε με ένα κουτάκι μπύρα, καλή παρέα σε ένα παγκάκι, χαζεύοντας έναν ορίζοντα. Δεν χρειάζεται, έτσι, γιατί δεν υπάρχει και σάλιο, να ακούγοντας να κάνουμε τη... μεγάλη τύφωλα έτσι, όνειρα. Έτσι. Λοιπόν, στη Θέα το Σάββατο, στην Περαία στη Θέα το Σάββατο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι να έχετε, σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα φιλιά μου. Καλές μουσικές να έχουμε.